Η 14η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως ημέρα εθνικής μνήμης το 1998, ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Αντιπροσωπείας που αναγνώρισε και ανέδειξε με αυτόν τον τρόπο τη σημασία ενός μείζωνος γεγονότος που στιγμάτισε την νεότερη ιστορία. Η Μικρασιατική Εκστρατεία διήρκησε από το Μάιο του 1919 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1922 και κατέληξε σε ολοκληρωτική συντριβή των ελληνικών δυνάμεων και σε καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού. Συνοδεύθηκε από μια σειρά πολιτικών λαθών και το διχασμό που μένονταν στον ταραγμένο ελλαδικό χώρο. Τον Οκτώβριο του 1914, ένας έφηβος κάτοικος της Λίμνης, από το προάστιο της Κάλης, γράφει ένα γράμμα στην εγκατεμένη του μητέρα που λήξει σε ταξίδι. Ο νεαρός Γιώργος παρακολουθεί την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη. Εδώ πέρα, γράφει, οι Τούρκοι είναι εναντίον των Ελλήνων και ό,τι ελληνικό βιβλίο δούνε σε χέρια κανενός μαθητού το σφίσουν. Πάθε λάτω ο νεαρός Γιώργος γίνεται μάρτυρας των γεγονότων που θα συγκλονίσουν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Μόνο που όλα αυτά που βλέπει δεν είναι πρωτόγνωρα, αλλά ξεκίνησαν αρκετά χρόνια. Η διωκμή εναντίον των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισαν το 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων και την προσπάθεια εκτοπισμού όλων των εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας. Θα συνεχιστούν αργότερα και θα θυμίσουν τις Τουρκίες στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και την ανεποχή. Στη συνέχεια, η τελική φάση θα εξεγκελεστεί καθ' όλη τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Οι καταπιέσεις αυτές ήταν ποικιλόμορφες και περιλάμβαναν έκτακτες επιβαρύνσεις και επιτάξεις ειδών, εμπόδια στις εμπορικές τους δραστηριότητες, εκτοπίσεις πληθυσμών στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και κυρίως τα περίφημα τάγματα εργασίας, τα οποία επάνδρωναν οι άνδρες άνω των 45 ετών που δεν στρατεύονται. Πολλοί από αυτούς πέθαναν από τις καταρχίες και τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Παράλληλα, στον τουρκικό τύπο δημοσιεύονταν μυστικά άρθρα εναντίον των Ελλήνων, που έφεραν μέχρι και την προτροπή σε βανδαλισμούς και βιοπραγίες. Για τους Τούρκους εθνικιστές, οι Έλληνες ήταν υπέτειοι για τα δεινά που υφίσταται η χώρα και τους κατηγορούσαν ανοιχτά για προδοσία. Το Μάιο του 1919, η είσοδος του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη προκάλεσε, όπως ήταν λογικό, μια έξαρση του τουρκικού εθνικισμού με αποτέλεσμα νέες διώξεις των ελληνικών πληθυσμών. Σε αυτή τη νέα εξέλιξη έπαιξε φυσικά ρόλο και η συμπεριφορά του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος απέναντι στον άμαχο μουσουλμανικό πληθυσμό. Ο πόλεμος εξαγριώνει τον άνθρωπο και ξυπνά τα κατώτερα ένστικτά του, χωρίς να κάνει διάκριση σε φυλή ή θρήσκεια. Η κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου τον Αύγουστο του 1922, μετά την επίθεση από τους Τσέντες του Κεμάλ, θα προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική τραγωδία, με αποκορύφωμα την πυρπόληση της Μύρινης και τον σφραγιασμό χιλιάδων αθώων ψυχών που έψαχναν απεγνωσμένα να βρουν σωτηρία σε κάποιο πλοίο που θα τους οδηγήσει στην ασφαλή αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Η 14η Σεπτεμβρίου 1922, η ημέρα πυρπόλησης της Μύρνης, αποτελεί τη μεγαλύτερη τραγωδία που βίωσε ποτέ ο ελληνισμός και έγινε αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μνήμης. Η απόβαση της Σμύρνη ήταν η αρχή της ελληνικής τραγωδίας, με αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις οικίες των προγόνων τους και να έρθουν πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Σε αυτή την τραγική στιγμή για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, μια μορφή θα δεσπόσει με την αγέροχη και ηρωική στάση του. Ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος, μένοντας πιστός στο καθήκον, ως ηγείτων του μικρασιατικού ελληνισμού, θα παραμείνει στην πόλη όπου θα βρει τραγικό θάνατο στα χέρια του μανιασμένου του τύπου όχου. Το μικρασιατικό δράμα έμελε να λυθεί το 1923 στη Λοζάνη της Ελβετίας, όπου ο οραματιστής της Μεγάλης Ελλάδας, Ελευθέριος Μενιζέλος, κλήθηκε να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αντιμετωπίζοντας τις υπερβολικές τουρκικές απαιτήσεις και τις μαχικές πιέσεις. Η συνθήκη της Λοζάνης αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία για τον Βενιζέλο και την Ελλάδα και ας ήταν μια συνθήκη μετά από μια επώδυνη ήττα. Η σχετική συμφωνία ρύθμισε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διαφέροντας όμως από τις προηγούμενες, καθώς καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών με κριτήριο το θρήσκευμα και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Έτσι, κλείνει ο ιστορικός κύκλος του ελληνισμού στην περιοχή της Μικράς Ασίας μετά από 3.000 χρόνια. Περίπου 1.220.000 πρόσφυγες φτάνουν στην Ελλάδα σύμφωνα με την απογραφή του 1928. Η άφηξή τους αποτέλεσε για τη χώρα ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας, με επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της ζωής του νεολογικού έθνους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Άρτα έχει το δικό της μερίδιο τιμής στον κατάλογο των νεκρών, αφού 70 αρτινοί αξιωματικοί και οπλίτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Στην εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας εκπροσώπησε η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία Σίμου. Ως εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. Ο υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. Ο εκπρόσωπος του ανώτερου διοικητή Φρουράς Άρτας. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αρτέων κύριος Κωνσταντίνος Τράμπας ως εκπρόσωπος του Δημάρχου. Ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Άρτας. Εθνικός Ύμνος.